Και σήμερα για να τελειώσει η προεκλογική περίοδος για τον δεύτερο γύρο. Πλέον στο φίνις Ανδρουλάκης Δούκας. Μένει να φανεί τι ακριβώς θα γίνει με το debate. Εάν θα βρουν κοινή ημερομηνία και κοινές ώρες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο δήμαρχος Αθηναίων για να πραγματοποιηθεί αυτή η τηλεμαχία. Και οι δύο διαβεβαιώνουν σε κάθε περίπτωση ό,τι το θέλουν. Πάμε να ξεκινήσουμε από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος στον απόϊχο της συνάντησης που είχε και ο ίδιος, όπως και ο κύριος Δούκας, με τον Παύλο Γερουλάνο, μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky και τόνισε ότι δεν χωρίζει τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ σε 70-30 ή 80-20. Για να τον ακούσουμε. Δεν χωρίζω τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ ούτε σε 70-30, όπως λένε κάποιοι, ούτε σε 80-20. Εγώ μιλάω για 100% ενότητα του κόσμου από την επόμενη μέρα, να έρθουν ξανά όλοι μαζί να ψηφίσουν, όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη και όλοι μαζί θα ξανακάνουμε το ΠΑΣΟΚ δυνατό. Όχι απλά για ένα κομματικό πατριωτισμό που όλοι έχουμε μέσα μας. Το ξαναλέω, η χώρα θέλει αλλαγή σελίδας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Δούκας πριν από λίγη ώρα ήταν εδώ. Άνοιξε τα χαρτιά του στο Γιώργο Χουδαλάκη και την εκπομπή Χωρίς Μακιγιάζ εδώ στο Άττικα για να δούμε τι είπε. Θεωρώ δηλαδή πολύ σημαντικό ότι έχουμε πολιτικά κεφάλαια τα οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε. Και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Και ο Παύλος Γερουλάνος έχει κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά χρόνια τώρα με το σχέδιο για την αναγέννηση. Το έχει δουλέψει, το έχει επικαιροποιήσει πάρα πολλές φορές. Και με τους δύο πιστεύετε ότι μπορεί. Η Άννα Διαμαντοπούλου έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες στα θέματα με το δίκτυο, στα θέματα ευρωπαϊκά, τα διεθνή. Έχει κάνει σημαντικές προτάσεις με την ψηφιακή διακυβέρνηση και τα θέματα της παιδείας. Ξεκινάμε την δεύτερη Κυριακή με την κάλπη άδεια. Και ο κόσμος θα έρθει να στηρίξει. Το δίλημα για μένα είναι ξεκάθαρο, στασιμότητα ή αλλαγή. Θέλουμε μία από τα ίδια, θέλουμε να κάνουμε ένα άλμα το οποίο θα δημιουργήσει μια ξεκάθαρη επιλογή για το χώρο μας, μια επιλογή για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Και αυτό πρέπει να απαντήσουμε και είμαι σίγουρος ότι αυτό τελικά θα είναι και το αποτέλεσμα την Κυριακή. Να αλλάξουμε τώρα το χώρο μας για να αλλάξουμε τη χώρα. Λοιπόν, αυτά και από το Χαριδούκα. Τώρα, κλειστά κράτησε τα χαρτιά του ο κύριος Γερουλάνος μετά τη συνάντηση που είχε και με τους δύο διεκδικητές του προεδρικού θόκου του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πάντως ότι δεν είναι της σημερινής κατάστασης, της σημερινής μέρας, το να δίνει κανείς γραμμή στους ψηφοφόρους. Πάντως, ο ίδιος ενεχείρισε τις δικές του προτάσεις και το δικό του πρόγραμμα, τόσο στον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και στο Χαριδούκα. Για να δούμε τι είπε. Μιλήσαμε για το ΠΑΣΟΚ το οποίο θέλουμε την επόμενη μέρα, για το πώς μπορούμε να το ανοίξουμε, να το μεγαλώσουμε και να το προετοιμάσουμε για να είναι νικηφόρο στις επόμενες εκλογές. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα σε αυτό. Θεωρώ ότι οι ψηφοφόροι έχουν τη δική τους βούληση και θα την εκφράσουν στην κάλπη. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι σημαντική συμμετοχή. Λοιπόν, αυτά και από τον Παύλο Γερουλάνο. Πάμε να ανοίξουμε την συζήτηση. Θυμίζω ότι είναι εδώ μαζί μας και ο Δημήτρης Χόντρος, διευθυντής στο βήμα.gr. Μάγκη. Λοιπόν, ναι, ξεκινάει το debate. Θα ξέρεις. Θα δούμε. Λοιπόν. Θα δούμε. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πρέπει να δούμε εάν αυτοί οι δύο υποψήφοι, τέλος πάντων ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο κύριος Δούκας, που κατάφερε με μεγάλη δυσκολία και με έναν τρόπο πολύ εντυπωσιακό σε κάποια συγκεκριμένα τμήματα να καταφέρει να είναι ο δεύτερος, αν θα κάνουν debate. Μεταξύ τους υπάρχει, για μένα υπάρχει ένα τόπιμα, μια αντίδραση από τον κύριο Δούκα σχολιάζοντας το αποτέλεσμα ότι το 70% των ανθρώπων που ενδιαφέρθηκαν για την κάλπη αυτή και πήγαν να ψηφίσουν ουσιαστικά δεν δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στον Νίκο Ανδρουλάκη. Απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα και εγώ όταν το άκουσα, ότι αυτό σημαίνει ότι το 80% δεν ψήφισαν και Δούκα, δεν οδηγεί πουθενά. Δεν ξέρω γιατί κατάφεραν να περιορίσουν τη συζήτηση εκεί. Μένει να δούμε πώς θα οι άλλοι υποψήφοι πώς θα τοποθετηθούν απέναντι σε αυτούς τους δύο. Εντυπωσιάστηκα με τον κύριο Δούκα σε σχέση με την κυρία Διαμαντοπούλου, αλλά δεν είδα όλο ακριβώς το κομμάτι, παρά μόνο αυτό που κόψαμε και έχουμε το βίντεο στην εκπομπή. Ας πούμε, εγώ ως φοιτήτρια, αν θυμάμαι κάτι πολύ έντονα από την κυρία Διαμαντοπούλου, είναι αφαίρεση του άρθρου 16. Και ο κύριος Δούκας ξέρω ότι έχει τοποθετηθεί σχετικά με αυτό και στο debate και στο παρελθόν, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, αν μη τι άλλο, τα ελληνικά τα πανεπιστήμια, το ελληνικό πανεπιστήμιο και τι σημαίνει αυτό, μια χαρά το τιμά
και στο κάτω-κάτω το υπηρετεί και με μεγάλη επιτυχία μέχρι που έγινε δήμαρχος. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε ποια είναι τα τροτά σημεία του ενός και του άλλου και πώς ο ένας θα χτυπήσει τον άλλον. Ο κύριος Δούκας, σαφώς, αν κάτι θέλει, και το είπε με άστοχο τρόπο, αλλά το είπε, είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν κατάφερε να κάνει το ΠΑΣΟΚ αυτό δεύτερη δύναμη στην τελευταία κάλπη, στις τελευταίες κάλπες, και δεν υπάρχει ένας τρόπος ενδεχομένων, δεν φαίνεται ο κύριος Ανδρουλάκης να έχει αυτόν τον τρόπο που να μπορέσει να ενδυναμώσει περαιτέρω το ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη, ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγορεί συστηματικά τον κύριο Δούκα ότι το αξίωμα του Δημάρχου, ένα πολύ μεγάλο αξίωμα του Δημάρχου του πρώτου Δήμου της χώρας μας, του Δήμου της Αθήνας, και το αφήνει και το χρησιμοποιεί ουσιαστικά για να περάσει στην κεντρική πολιτική σκηνή και να διεκδικήσει την Προεδρία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το debate στο ΠΑΣΟΚ για δεύτερη φορά, γιατί το πρώτο debate καθόρισε και άλλαξε εντελώς το παιχνίδι. Ορίστε, το πρώτο debate που είδαμε. Δεν τίποτα, θα γίνει debate. Αν γίνει, θα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί λέω. Αν γίνει, να μου το πείτε, να το παρακολουθήσω. Για τον Γιώργο, γιατί ρώτησα και τον Γιώργο αν γνωρίζει, γιατί ξέρω ότι αν συμφωνήσουν, ενδεχομένως θα γινόταν αύριο. Δεν έχουμε μάθει αν έχουν συμφωνήσει, άρα ενδεχομένως δεν θα γίνει. Πάντως, υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία από ό,τι έβλεπα και στο δελτίο, αλλά μένει να καθοριστεί ώρα και μέρα. Μα συγγνώμη τώρα, υπάρχει συμφωνία, αν δεν υπάρχει καθορισμός ώρας και μέρας, δηλαδή βρήκαμε τη φόρμουλα, λέμε μια χαρά είμαστε, συμφωνούμε να γίνει debate, πότε θα γίνει το debate δεν ξέρουμε. Ναι, αυτό. Και πόσες μέρες υπάρχουν, Τετάρτη, την αφήνουμε. Πέμπτη Παρασκευή και τελείως. Σάββατο. Ναι. Πάντα, το κάνω και εκεί πρωί βέβαια, αλλά τέλος πάντων, ναι, το τελικό. Θέλω να πω ότι νομίζω και υπάρχει μια εκτίμηση και από... Δεν ξέρω, για την γνώμη μου ότι είναι αυτή η υπόθεση του debate στον αέρα. Δεν μπορώ να υπογραφεί. Δημήτρη, όμως συμφωνείς ότι δεν μπορεί να μην συμφωνείς, μάλλον σε ρωτάω, γιατί το debate άλλαξε τους όρους στο ΠΑΣΟΚ. Το debate, είχαμε, μέχρι το debate είχαμε δύο ανθρώπους που τους θεωρούσαμε φαβορί ότι θα φτάσουν τελικά στο τέλος και φτάσανε, αλλά φτάσανε με μεγάλη δυσκολία. Ειδικά ο δεύτερος, δηλαδή η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Γερουλάνος, δώσανε μάχη για τη δεύτερη θέση. Και ο κύριος Γερουλάνος... Το λέγαμε αυτό και την προηγούμενη φορά που είχα έρθει εδώ. Είχα πει ότι η μεγάλη δύναμη των δύο είναι στο λεκανοπέδιο που οι δύο στερούν. Ναι. Δεν υπήρχε κάτι το οποίο αυτό, ίσως που δεν περίμενα κάποιος, ήταν η καθίδρυση του κύριου Δούκα στο Δήμο της Αθήνας και στην Ανατολική Αττική, όπου εκεί εκλέγεται βουλευτής ο κ. Χρυσοδουλάκης, που έχει μια εκλογική επιρροή. Δηλαδή, εμείς πάντα υπολογίζαμε, όσοι βλέπαμε κάποιες δημοσκοπήσεις, κάποια κυλιόμενα και τις εκτιμήσεις των επιτελείων, που έπεσε έξω ιστορία, ότι πρώτον είχαν τον Ανδρουλάκη γύρω στο 27%, πήγε στο 29%, κοντά στο 30%. Και είχαν τον κύριο Δούκα δεύτερο, οι εκτιμήσεις γύρω στο 24-25%. Έπεσε πάρα πολύ στην Αττική, με αποτέλεσμα όχι μόνο να χάσει μονάδες, αλλά και την εύση να μην περάσει στο δεύτερο γύρο. Λόγω της δυναμικής του Γερουλάνου, τον οποίο είχα πει ότι δεν πρέπει να υποτιμάμε, διότι υπήρχε μία, ήταν μία πολύ λογική επιλογή για ανθρώπους που ένιωθαν ή αυτό που συντηρούνται ως ΠΑΣΟΚ. Έτσι, και από την άλλη έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη συστηματική καμπάνια, πήγε καλά στο debate και αποτέλεσε μια τρίτη λύση η οποία παραλίγο να κάνει και την έκπληξη. Διότι στο αν είχαμε debate, την είσοδο, πόλος, την είσοδο του Γερουλάνου στο δεύτερο γύρο, ενδεχομένως να ήταν διαφορετικά τα χαρακτηριστικά της μάχης τις ερχόμενες Κυριακές. Υπάρχει και μια εκτίμηση έντονη ότι αν ο κύριος Γερουλάνος κατάφερε να περάσει δεύτερος, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Τώρα αισθάνεται ο κύριος Ανδρουλάκης, λόγω της οργανωτικής και της πολιτικής του επάρκειας, αισθάνεται ενδεχομένως περισσότερο ασφαλής. Βέβαια, η κάλπη είναι εκεί και δεν ξέρουμε τι αντανακλαστικά και ποιοι θα πάνε. Η κάλπη είναι δεδομένη και από χθες υπάρχουν συγκεκριμένοι υπολογισμοί. Διότι χθες είπε ο κύριος αυτό το 70, το 80 και τι είπε ο Ανδρουλάκης. Είμαστε και δύο μηχανικοί, ξέρουμε καλά μαθηματικά. Τα μαθηματικά του δεύτερου γύρου είναι πολύ συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε να κάνουμε. Έχουμε πρώτον τον Ανδρουλάκη να μπαίνει στην αφετηρία της κούρσας του δεύτερου γύρου, έχοντας από το πρώτο γύρο μία πρίκα διαφοράς, δεν μιλάει για ποστά, μιλάει για αριθμούς, 24.000 σταυροί. Αυτή λοιπόν τη διαφορά μπορεί να την καλύψει ο κύριος Δούκας μέσα σε 7 μέρες. Δεν θα δώσω απάντηση, θα πω το εξής. Πού στρέφει το ενδιαφέρον? Σε 150.000 ορφανείς ψήφους. Δηλαδή αυτοί που πήραν οι υπόλοιποι υποψήφοι. Πόσοι από αυτοί θα πάει στην κάλπη? Άγνωστο, διότι στο δεύτερο γύρο πάντα, έτσι, στο δεύτερο, πάει λιγότερος κόσμος. Τι άλλη εκτίμηση υπάρχει? Ας πω και τι λέγεται το ρεπορτάζ. Έτσι και εκτιμήσεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Ότι οι ψηφοφόροι του Κατρίνη και της
Γιαννακοπούλου, ενδεχομένως να είναι πιο κοντά στην υποψηφιότητα του Δούκα. Επειδή υπερισχύει το κριτήριο αλλαγής ηγεσίας. Οι ψηφοφόροι της Διαμαντοπούλου, ναι. Υπάρχει εκτίμηση ότι κάποιοι θα επιλέξουν να μην πάνε στην κάλπη. Δεν τους αφορά. Οι υπόλοιποι φαίνεται να είναι πιο κοντά στην υποψηφιότητα του κ. Ανδρουλάκη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, το μέγεθος κλειδί, γι' αυτό βλέπουμε και όλη αυτή τη διαδικασία και τις συναντήσεις που θα καθορίσει την κάλπη, είναι η εκλογική συμπεριφορά όσο πήγαν και ψήφισαν τον Παύλο Γερουλάνο. Αυτό είναι ένα πράγμα, παρακαλώ. Ότι έχει σημασία να δούμε, πράγμα που δεν έχουμε δει, το προφίλ των ψηφοφόρων του Ανδρουλάκη και του Δούκα. Διότι υποψιαζόμαστε ότι. Αυτό ακριβώς λέω τώρα, με βάση το προφίλ του Ανδρουλάκη. Τι εκτιμήσεις υπάρχουν. Του Ανδρουλάκη υπάρχει μια συνέπεια προφανώς και ένα δέσιμο με το Πασόκ. Δηλαδή, ο Ανδρουλάκης θα καταφέρει να ξανακινητοποιήσει. Και του Γερουλάνου. Κοιτάξτε, και οι ψηφοφόροι πήγαν και επέλεξαν τον κύριο Δούκα και οι ψηφοφόροι επέλεξαν τον κύριο. Ανδρουλάκη, είναι λογικό να πάνε στην κάλπη διότι θέλουν να υποστηρίξουν την επιλογή τους. Εγώ επιμένω και αυτή είναι η εκτίμηση. Αν κάποιος μιλήσει και με στελέχη του Πασόκ και ανθρώπους που ξέρουν από εκλογικές μάχες, είναι το κλειδί αυτοί οι 63.000 ψήφοι που πήρε ο Γερουλάνος και ο Μεγάλος Όγκος ήταν στο Λεκανοπέδιο που είναι και η μαύρη τρύπα και των δύο και που ψηφίζει περίπου το 1/3 όσο μπήκαν στην κάλπη στην Κυριακή. Αυτό λοιπόν είναι το μέγεθος. Αυτό βλέπουμε και το πρέσβη στον κύριο Γερουλάνο. Και τη στάση του κύριου Γερουλάνου. Και τον κύριο Γερουλάνου αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ως ένας πόλος αξιοπρόσεκτος και υπολογίσιμος στο Πασόκ. Δεν έχει δώσει γραμμή. Μένει να δούμε τη σύνθεση. Διότι η σύνθεσή του είναι πρόσωπα που είναι Πασόκ και μπορούν να πάνε και προς τον κύριο Ανδρουλάκη και προς τον κύριο Δίκα. Γι' αυτό υπάρχει ακριβώς το ένιγμα και το ερωτηματικό. Ο κύριος Γερουλάνος δεν είμαι σίγουρη. Ενδεχομένως ξέρεις καλύτερα αν θα δώσει κάποια γραμμή. Θεωρώ ότι δεν θα δώσει από την δήλωση είναι, που πήρα. Κανένας δεν θα δώσει. Ούτε ο Κατρίνης έδωσε. Σε ρωτάω κάτι που ξέρεις πάρα πολύ καλά το Πασόκ. Η στρατηγία, ας πούμε, να τους ονομάσω έτσι, του κύριου Γερουλάνου, το επιτελείο του. Γιατί έχει δίπλα του ανθρώπους που είναι πάρα πολύ έμπειροι και έχουν διαχειριστεί, έχουν πέρασει πολλές θέσεις στο Πασόκ. Τι θεωρείς πιθανότερο να ψηφίσουν? Κοιτάξτε τώρα, το επιτελείο του Γερουλάνου και γενικά δεν υπάρχουν οι καλύτερες σχέσεις μεταξύ των επιτελών. Έτσι, αυτό είναι μεταξύ των σοβουλιά των δύο υποψηφίων. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι για τον κύριο όγκο των ψηφοφόρων. Δηλαδή, ακόμα και αν ο κύριος Γερουλάνος έλεγε Δούκας ή Ανδρουλάκης. Ναι. Δεν ξέρω πώς από τους 63.000 πότε θα πηγαίνουν στην κάλπη και θα πάνε εκεί και θα ακολουθήσουν την προσταγή, την οδηγία ή την προτροπή τέλος πάντων του υποψηφίου που επέλεξαν. Ο κόσμος πια από ένα σημείο και πέρα κάνει του κεφαλιού του, δηλαδή ψηφίζει τη δική του επιλογή αφού έχει κάνει την επιλογή του στον πρώτο γύρο. Το δίλημα λοιπόν το οποίο μπαίνει την Κυριακή είναι το εξής. Πέρα από το πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί και όλα αυτά για ένα πολύ κόσμο. Πάμε και δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία στον Ανδρουλάκη. Ή πάμε σε μια αλλαγή ηγεσίας, διότι θεωρούμε ότι έτσι θα πάμε κάπως καλύτερα. Ή δεύτερη ευκαιρία να δουλέψει, επειδή το Πασόκ ήδη έχει φτάσει στις δημοσκοπήσεις να είναι και στο 16-17%, ότι κάτι κάνει να δουλέψει, αν έπρεπε να εκλεγεί και κάνει και μερικές κινήσεις ενότητας, κάτι μπορούμε να κάνουμε, να πάρουμε παραπάνω ποστά και ενδεχομένως εκμεταλλευόμενοι και την κατάρρευση διαφανών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος τι να κάνει, εκ των πραγμάτων θα αναζητήσει ένα καταφύγιο. Στον Πασόκο και τον αριστερό, έτσι, διότι υπάρχει και η δεξαμενή, η μεγάλη, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, που και αυτή δυστυχώς ευτυχώς αποτελεί ένα καταφύγιο. Υπάρχει και μια δεξαμενή στα αριστερά. Μην ξεχνάμε που ότι στην περιφέρεια τρελά ο κόσμος. Δηλαδή, έχουμε δει μετακινήσεις που κάποτε στα νιάτα μας, δεν το λέω για σένα, για τον Νίκο τον Ελευθερό, που το λέω που είμαστε πάνω συνομήλικοι, κάποτε να μετακινηθεί κάποιο από το ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν ένα ιδεολογικό άλμα. Είχε διαβεί το Ρουβίκονα. Ναι, τέτοιες μετακινήσεις είδαμε και ακόμα χειρότερες. Ναι, έτσι. Ναι. Άνθρωποι πήγαν από Χρυσή Αυγή και στα αριστερά. Ναι. Δηλαδή τρελά πράγματα. Γι' αυτό λένε το εκλογικό σώμα λίγο συμπεριφέρεται κάπως. Νίκο, κλείνουμε. Εγώ θα έλεγα ότι είναι η μικρή εικόνα η αναμέτρηση της Κυριακής. Η μεγάλη εικόνα είναι αν αυτή η κεντροαριστερά μπορεί να αναζωογονηθεί διευρυμένη για να διεκδικήσει την εξουσία. Και αν μπορεί να βρει ένα αφήγημα πιστικό για την κοινωνία και τους πολίτες που αναζητούν μια εναλλακτική λύση στην επικράτηση του κ. Μητσοτάκη. Γιατί παρά το ότι συζητάμε, ο κ. Μητσοτάκης λίγες μέρες θα περάσει τον προϋπολογισμό του, με τα σύν και τα πλήν που έχει ο προϋπολογισμός, ναι. Ήδη ξεκινάει ταξίδια από αύριο σε κρίσιμα θέματα που αφορούν τον πόλεμο στην Ουκρανία, το Μεσανατολικό, το μέλλον της Ευρώπης, τη διεύρυνση των Μεταβαλκάνια. Τον πόλεμο στην ακρίβεια, στην καθημερινότητα αρκετά και πράγματα. Έχουμε μεγάλες νίκες. Έτσι. Έχει λοιπόν πολλά πράγματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει.
Και δυστυχώς από την απέναντι πλευρά δεν υπάρχει μια πιστική εναλλακτική πρόταση. Όσο λοιπόν βλέπουμε την κατάσταση, το ΣΥΡΙΖΑ να διαιωνίζεται και να συνεχίζεται απαξιωτικά. Το ΠΑΣΟΚ, αν ο επόμενος αρχηγός εκφράζει το 70, το 80 ή το 90%, το πρόβλημα δεν είναι μόνο να εκφράζει το 70 ή το 100% του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Το πρόβλημα είναι να εκφράζει ένα μεγαλύτερο κομμάτι στην ελληνική κοινωνία. Κάτσε να γίνει το έκανε... να βγει ο άνθρωπος, να κάνει και ένα πρόγραμμα, να κάνει, λέω. Αυτά δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και βεβαίως να δούμε και ουσιαστικά από ποιο μπλοκ, από τον μπλοκ Γερουλάνου ή από τον μπλοκ Διαμαντοπούλου, θα είναι μεγαλύτερη αποχή. Ενδεχομένως και αυτό νομίζω ότι, θα κρίνει. Νομίζω ότι. Νομίζω συμφωνώ με την εκτίμηση Μάικη εδώ. Νομίζω τι, Διαμαντοπούλου. Αυτή είναι η εκτίμηση που υπάρχει. Είναι το πιο λογικό βέβαια. Έτσι, εκτιμήσεις, να δούμε τι θα πει η κάλπη. Γιατί όπως δεν ξέρω ποιος το είπε, από το 0 ξεκινάει. Έτσι, με 0 ψηφοδέλτια, να δούμε αυτά που θα μπουν, ποιος θα είναι ο νικητής. Και μας θύμισε και χθες ο Νίκος Ελευθερόγλου τη ρίση του Χαρίλαου Φλωράκη για την κυοφορούσα κάλπη, έτσι για να το πω εγώ σεμνά, γιατί ακόμη δεν έχει πάει μεσάνυχτα. Δεν έχει πάει. Τα χρόνια του Φλωράκη που δεν ήξερε τι παιδί θα ήταν. Τώρα με την τεχνολογία αυτή το μαθαίνει. Σωστό και αυτό. Περιμένει τη γέννα, έτσι. Αυτό δείχνει νοθεία όμως. Οπότε α το υπάρξει, α πούμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Χόντρο.